Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, θα συνδεθούμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής Νικόλαο. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Σεβασμιότατε. Καλή σας μέρα. Και ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Λοιπόν, ξεκινάμε από το συλλαλητήριο, γιατί συμμετείχε ο Σεβασμιότατο στο συλλαλητήριο. Να μας πείτε έτσι τη γνώμη σας. Πώς το ζήσατε, πώς είδατε τον κόσμο, πώς είδατε τη συμμετοχή. Ζήσατε και την κατάσταση με τα δακρυγόνα, γιατί αναγκαστήκατε κι εσείς να φύγετε από το σημείο μαζί με τους υπόλοιπους. Για πείτε μας λοιπόν. Καταρχάς δεν αναγκάστηκα να φύγω, αλλά είχε σχεδόν ολοκληρωθεί το συλλαλητήριο και γι' αυτό έφυγα. Διαφορετικά δεν θα έφευγα, νομίζω. Αυτή είναι όπως και ο περισσότερος κόσμος. Παρά τα δακρυγόνα, λέτε. Δεν πειράζει να δακρύσουμε και λιγάκι. Χάθηκε ο κόσμος. Ήταν μια δυσφορία δημιουργούν αυτά. Έναν πανικό. Αλλά αν κάποιοι κρατήσουν, σβήνει ο πανικός και μένει η δυσκολία με τα μάτια. Τα σκουπίσαμε. Ο κόσμος ήταν πολύ σεβασμιότατε. Ή ήταν 60.000 που λέει η αστυνομία. Γιατί η αστυνομία προσπάθησε να το υποβαθμίσει κάπως. Και η κυβέρνηση βέβαια για άλλους λόγους. Εσείς που το ζήσατε από κοντά, τι εκτίμηση κάνατε? Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω τον κόσμο, αλλά ξέρω ότι το Παναθηναϊκό στάδιο γεμάτο κερκίδες και κάτω έχει πάνω από 100.000. Είναι δυνατόν αυτός ο κόσμος να μην γέμιζε αυτό το στάδιο? Έχετε πολύ εικόνα όμως, Σεβασμιότατε, μιας και το ζήσατε από κοντά, ποιοι κατέβηκαν στο Σύνταγμα? Ήταν ένα συλλαλητήριο με παλμό? Εσείς τι αισθανθήκατε? Ήτανε ό,τι ήταν και το προηγούμενο συλλαλητήριο και το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Όλη η κοινωνία, η απλή κοινωνία, οικογενειάρχες, παιδιά, νέοι, γέροι, ο κόσμος, ο λαός ήτανε. Αυτό που ονομάζουμε λαός, αυτοί ήτανε. Αγνά και με παλμό κατέβηκαν οι άνθρωποι για να δηλώσουν κυρίως με την παρουσία τους το γεγονός ότι δεν μπορούν να δεχθούν αυτή την κατάσταση, δηλαδή το ψεύμα, την εκμετάλλευση, την προδοσία, έτσι το αισθάνονται μέσα τους. Θέλω να μας περιγράψετε, Σεβασμιότατε, θα αναφερθούμε τώρα σε αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την προδοσία που λέτε και θα μιλήσουμε και επί της ουσίας. Αλλά θέλω να μας περιγράψετε εκείνη τη στιγμή που πέφτουν τα δακρυγόνα και κάποια στιγμή πια και εσείς προχωράτε και φτάνετε στο Υπουργείο Οικονομικών και σας ζητούν να μπείτε μέσα για να προστατευτείτε. Τι κάνετε λοιπόν εκεί, για πείτε μας. Μέσα εκεί ήταν ένας ποταμός λαού, κόσμος πάρα πολύ. Οι οποίοι φεύγαν όλοι με δακρυσμένα τα μάτια. Υποθέτω ότι τα δακρυγόνα πέσανε πάνω στον, κοντά στη Βουλή, αλλά φτάσανε σε εμάς που ήμασταν στην αρχή της οδού Ερμού. Φεύγανε λοιπόν ο κόσμος, πλήθη έτσι όλοι μαζί. Άλλοι φοβισμένοι, άλλοι αγανακτισμένοι, στεναχωρεμένοι. Άλλοι, εγώ είχα ενθουσιασμό μέσα μου. Να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε αυτό το πράγμα. Πρώτον, διότι δεν διαλύθηκε το συλλαλητήριο, αλλά κράτησε ως το τέλος. Και καθώς φεύγαμε έτσι όλος αυτός ο λαός, ήρθαν κάποιοι αστυνομικοί και μου είπανε, Σεβασμιότατε, με ανεγνώρισαν προφανώς. Μπορείτε να περάσετε στο καταφύγιο των επισήμων. Εσείς τι τους είπατε? Τους είπα ότι αν χωράνε και όλοι αυτοί που έρχονται μαζί μου και έχουν το ίδιο πρόβλημα με μένα, ευχαρίστως. Και μείνατε λοιπόν εκεί. Δεν νιώθω επίσημος. Προχώρησα όπως όλος ο κόσμος και δεν έπαθα και τίποτα. Όλος αυτός ο κόσμος, Σεβασμιότατε, που κατέβηκε στο Σύνταγμα προχθές και στα δύο προηγούμενα μεγάλα συλλαλητήρια που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και άλλοι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να παρευρεθούν, θα έπρεπε να έχουν ερωτηθεί για αυτή τη συμφωνία, κατά τη γνώμη σας? Ένα δημοψήφισμα δηλαδή θα ήταν μια ενδεδειγμένη λύση από την πλευρά της κυβέρνησης? Εδώ κάνω δημοψήφισμα για τα μνημόνια. Δεν θα έπρεπε να κάνω δημοψήφισμα για τη συμφωνία? Γιατί σας αποστατήρισαν? Κάνω δημοψήφισμα και το γύρισαν το δημοψήφισμα. Ακριβώς. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Εδώ χθες ο Πρωθυπουργός καυχήθηκε ότι 373 άνθρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού στήριξαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Εάν ήταν 173, θα το έλεγε πάλι και θα καμάρωνε για τον αριθμό. Εμείς δεν ασχολούμαστε με τους αριθμούς. Ας κάνει ένα δημοψήφισμα να έχει μεγαλύτερους αριθμούς. Μιλήσατε όμως πριν, Σεβασμιότατε, για προδοσία. Πραγματικά έτσι αισθάνεστε ότι είναι μια προδοσία αυτή η συμφωνία? Εγώ το αισθάνομαι, αλλά δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη του προδότη σε κάποιους. Με δυσκολεύει αυτό. Μάλιστα. Αισθάνομαι όμως ότι τα μεγάλα λάθη στην ιστορία του έθνους γίνανε από υποτέλεια. Και αυτή η υποτέλεια στο λαό ηχεί ως προδοσία. Παράδοση δηλαδή. Τη παραδόσεω του πλούτου. Υποχωρήσαμε, λέτε. Υποχωρήσαμε ως χώρα απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, Σεβασμιότατε. Αντί να κάνετε ερώτημα σε μένα, δεν το αφήνετε να εωρηθεί στις καρδιές όλου του κόσμου? Φυσικά υποχωρήσαμε. Όταν βγαίνει
χθες ο Νίμιτς και απειλεί ότι δίθεν θα γίνει κάτι αν αρνηθούμε τη συμφωνία. Όχι, να την κάνουμε τη συμφωνία, αρνούμαστε την παράδοση του ονόματος. Ο Νίμιτς όντως μίλησε για κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην περίπτωση που δεν περάσει αυτή η συμφωνία. Θα ζητήσουμε την υπομονή σας για 2 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε για να το πιάσουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας. Έχουμε μείνει στους κινδύνους και στις απειλές που είχαμε από τον κύριο Νίμιτς, Σεβασμιότατε, ότι αν δεν περάσουμε τη συμφωνία τώρα, θα έχουμε δεινά και κινδύνους μπροστά μας και πολυετής διαπραγματεύσεις. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα. Κάτι τέτοιο έγινε το 1940. Θέλω να μας προστατεύσουν. Mm-hmm. Πώς τα διαβάζετε όμως όλα αυτά, Σεβασμιότητα, γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή έχουμε δει όντως τις μεγάλες δυνάμεις να πέφτουν από πάνω και στη χώρα των Σκοπίων, αλλά και σε εμάς. Είδαμε τη Μέρκελ την προηγούμενη πριν 2 εβδομάδες να έρχεται εδώ και να στέλνει το μήνυμα πως αυτή η συμφωνία πρέπει να περάσει. Θέλω να πω, η Ελλάδα είχε περιθώριο να αντιδράσει διαφορετικά σε όλο αυτό? Πολύ φοβούμαι ότι ήταν πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε ύστερα από τόσα χρόνια που δεν κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε. Διότι τα λάθη τα τωρινά, αυτά που γίνονται τώρα, είναι μικρότερα από τα λάθη που είχαν γίνει στο παρελθόν. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ολόκληρη κατάσταση, την κληρονομούμε τώρα και πάμε να προχωρήσουμε. Η εκκρεμότητα ήταν το βασικό πρόβλημα ή οι διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια? Νομίζω όλο το πακέτο και τη δική μας αδιαφορία. Δεν το υποβαθμίσαμε όπως υποβαθμίζουμε και τώρα την υπογραφή. Αυτό που εγώ είμαι στην Κύπρο τώρα, το Κυπριακό, ένα χρόνιο πρόβλημα που δεν λύνεται. Στηρίχθηκε σε λάθη του παρελθόντος. Mm-hmm. Και αυτά τα λάθη που τώρα κάνουμε είναι λάθη που θα... Εδώ όμως, Σεβασμιότατε, επειδή λέμε για κινδύνους, ναι. Τι κινδύνους θα έχουμε μπροστά μας μετά από την επίλυση του θέματος με τον τρόπο που επιλύεται? Εγώ δεν είμαι πολιτικός αναλυτής για να πω τους κινδύνους. Καλέστε ανθρώπους αρμοδίους να σας πούν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει ένα δημοψήφισμα. Και θα το γυρίσω αλλού. Εάν θέλει τη στήριξη του λαού και αν έχει τη βεβαιότητα ότι έχει την πλειοψηφία, να γιατί δεν το κάνει. Αυτό ζητήσανε στο συλλαλητήριο. Ο κόσμος που ήταν στο συλλαλητήριο δεν είχαν διαβάσει συμφωνία των Πρεσπών. Ούτε ξέρανε το τι θα γίνει στο μέλλον. Απλώς δεν έχουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση που γίνεται του θέματος. Ή να μας πείσουν για το ότι έχουν σωστές επιλογές ή να μας ρωτήσουν. Αυτό ήθελε να πει ο λαός. Το πιο προβληματικό κομμάτι αυτής της συμφωνίας, κατά τη γνώμη σας, Σεβασμιότατε, όπως το έχετε διαβάσει και το παρακολουθείτε όλο αυτό τον καιρό, είναι το όνομα, η σύνθετη ονομασία ή η γλώσσα, η ταυτότητα, εθνότητα και όλα τα υπόλοιπα? Θα σας πω, είναι όλο το πακέτο. Mm-hmm. Και θα το γλιτώναμε αν δεν υπήρχε το όνομα μόνο. Βλέπετε τώρα, το Βόρεια το βγάζουνε. Η λέξη μακεδονικό ως επίθετο είναι πιο ισχυρή από το ουσιαστικό. Είναι πιο ουσιαστική από το ουσιαστικό το επίθετο. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Κάθε τι που είναι μακεδονικό, από πού θα προέρχεται? Και πριν όμως, Σεβασμιότατε, αναγνωρίζονταν ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Λένε πολλοί λοιπόν ότι όλα τα κράτη χρησιμοποιούσαν το μακεδονικό ως χαρακτηρισμό. Μήπως τώρα φαίνεται λίγο σαν να κρυβόμαστε την ίστατη ώρα πίσω από το δάχτυλό μας? Η παρούσα κυβέρνηση μας είπε ότι ήθελε να διορθώσει τα λάθη της προηγούμενης, όχι mm-hmm. να τα συνεχίσει. Αυτό λοιπόν που λέτε ήταν όντως ένα λάθος και μία υποχώρηση, την οποία θα έπρεπε να την διορθώσει. Η παρούσα κυβέρνηση, Σεβασμιότατε, πάντα ήθελε να λύσει το θέμα με αυτούς τους όρους, μην πω και χειρότερους στο παρελθόν. Γιατί είχε υπογράψει χαρτιά στο παρελθόν και αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες με σκέτο Μακεδονία, με τη συνταγματική ονομασία των Σκοπίων. Η κυβέρνηση αυτή δεν κρύφτηκε, είναι η αλήθεια. Πάντα το έλεγε αυτό. Αυτό είναι σωστό. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι σωστό που λέτε. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο επικαλείται είναι ότι ήθελε να διορθώσει τα λάθη των προηγουμένων. Στα άλλα θέματα υποτίθεται. Στα άλλα είναι η οικονομία και στα υπόλοιπα. Mm. Στο εθνικό έχει μια αντίληψη, την υπηρετεί. Να σας ρωτήσω τότε κάτι. Παρακαλώ. Είναι αυτοί που μας κυβερνούν, ονομάζονται υπουργοί. Και ο πρώτος λέγεται πρωθυπουργός. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης των αναγκών του λαού, της ιστορίας και τα λοιπά. Τι είναι ανώτερο? Αυτό το οποίο είχαν υποστηρίξει οι ίδιοι και θέλαν να το εφαρμόσουν τώρα με συνέπεια, ή να ακούσουν τη φωνή του λαού ο οποίος τους εξέλεξε
Το επιχείρημα εδώ, σεβασμιότατε, είναι ότι δεν μπορεί να κάνουμε εμείς δημοψήφισμα για το πρόβλημα ενός άλλου κράτους ή για το όνομα ενός άλλου κράτους. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Και όλο πέρα αυτό από αυτό, διάστημα. Ο λαός ήξερε όταν ψήφιζε ποιους ανθρώπους ψήφιζε και τι απόψεις είχαν. Δεν μπορεί και ο λαός συνέχεια. Είναι έτσι, δεν είναι? Φταίει ο λαός λιγάκι. Αλλά εγώ τώρα θα σας πω, το πρόβλημα δεν είναι το όνομα, το πρόβλημα του ονόματος δεν είναι πρόβλημα των άλλων, είναι πρόβλημα κυρίως δικό μας. Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχει γίνει, δεν βλέπετε τι γίνεται, έχουμε γελιοποιηθεί με τα πηδήματα των βουλευτών από τη μια μεριά στην άλλη. Πάνε να το περάσουν, όχι μόνο με μια οριακή πλειοψηφία, με μια τεχνητός συγκυριακή πλειοψηφία. Και αυτό είναι φοβερό. Ναι, αλλά σεβασμιότατα, σε αυτό δεν έχει ευθύνη ο κύριος Τσίπρας ή η κυβέρνηση. Έχουν και οι ίδιοι βουλευτές. Δεν είναι μικρά παιδιά που τους λέει ο Τσίπρας τι να κάνουν. Αποφασίζουν και εκείνοι να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδρομή εδώ. Αυτό είναι κάτι που το βλέπει ο λαός και γι' αυτό φωνάζει ο λαός και θέλει το δημοψήφισμά του. Τη φωνή του. Εδώ βλέπετε, σεβασμιότατε, βουλευτές που ψηφίστηκαν με άποψη κατά του θέματος αυτού και τώρα επειδή έγιναν υπουργοί άλλαξαν άποψη. Το καταλαβαίνετε και μόνος, δεν χρειάζεται να το σχολιάσω εγώ, αλλά πέστε μου, εγώ επιμένω στην ιδέα του δημοψηφίσματος, της φωνής του λαού. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το δημοψήφισμα και αυτό είναι οι εκλογές. Ας φύγει η κυβέρνηση να κάνει εκλογές, γιατί. Το θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Όχι γιατί απέτυχε, αλλά γιατί πρώτον εκφράζει η ίδια τη βούλησή της να τεθούν πρώτων ευθυνών τους και τα άλλα κόμματα. Επίσης ο λαός. Και αν τελικώ ο λαός αποφασίσει η Μακεδονία, πάρα πολύ ωραία. Δεν του έχουμε εμπιστοσύνη ούτε στα δημοψηφίσματα. Η κυβέρνηση θα κριθεί, σεβασμιότατε, σε λίγους μήνες, αργά ή γρήγορα, είτε τώρα, είτε το Μάιο, είτε το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όποτε και να πάει, θα κριθεί και γι' αυτό. Ο λαός εδώ είναι, δεν ξεχνάει. Θα είναι αργά. Ναι, αλλά και σε εκλογές να πηγαίναμε τώρα, σεβασμιότατε, πριν έρθει προσκύρωση η συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή. Με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, το όποιο νέο κυβερνητικό σχήμα θα μπορούσε σε αυτή τη φάση να ακυρώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα? Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Ξέρω όμως ότι θα είχαν το όπλο της φωνής του λαού. Μάλιστα. Αυτοί που κατεβάζουν τα νούμερα και που παίζουν με τα νούμερα,